Τα 37.700 ευρώ είναι η οφειλή, ακριβώς. Ναι, αυτός λοιπόν μπορεί να είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, μια ατομική επιχείρηση και αυτές τις οφειλές τις είχαν βεβαιωθεί και επομένως εκ πρώτης όψεως λέμε ότι θα πληρεί τα κριτήρια, θα δούμε στη συνέχεια και είναι μέσα στο, καταρχήν στο όριο των 50.000. Προσέξτε, 30.000. Μιλάμε γιατί πολλές φορές, έχεις πολλές φορές διευκρινήσει, αλλά ας το πούμε μια φορά. Ποια είναι η διαφορά αυτό που λέει ο νόμος και η εγκύκλειος και για, για τις φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και για τις ασφαλιστικές, μιλάει την έννοια της πτωχευτικής ικανότητας. Πτωχευτική ικανότητα λοιπόν είναι κάθε έμπορος ο οποίος έχει οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση, αλλά δεν έχει πτωχευτική ικανότητα ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, λογιστής και ούτω καθεξής τα ελευθέρια επαγγέλματα. Και βέβαια τελικά θα θυμάσαι ότι με τις επιμονές όλων και λοιπά, ιδιαίτερα η εκπομπή σου επέμεινε πολλές φορές, συνένωσε και τώρα είναι στον ίδιο παρανομαστή και η μεν και η δε, και δηλαδή και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, είτε έχουν είτε δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Είναι και αυτοί μέσα. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει λοιπόν αναλύουμε την οφειλή, είναι η βασική οφειλή που έχει, το κεφάλαιο δηλαδή είναι 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ. Τα πλέον πρόστιμα που έχουν δημιουργηθεί είναι 3.500 ευρώ και οι προσαυξήσεις και οι τόκοι είναι 4.200. Έτσι λοιπόν του βγαίνει μια συνολική οφειλή 37.700 ευρώ. Να πω μια λεπτομέρεια, με αυτό βεβαίως θα μπορούσε να είναι οφειλές προς τις ασφαλιστικές, τις φορές, τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ή θα μπορούσε να είναι και οφειλές προς την εφορία. Προς την εφορία, βεβαίως. Υπόψη ότι μέσα μπορεί να είναι και άλλες οφειλές προς την τράπεζα ή οτιδήποτε και πάλι στο σύνολο αυτό των 50.000. Άρα λοιπόν εδώ έρχεται το δημόσιο και λέει εγώ εφόσον έχω τις περισσότερες οφειλές προς εμένα και είναι μάλιστα όταν είναι πάνω από 85%, εγώ αποφασίζω θέλει δεν θέλει και ο άλλος που οφείλεται η τράπεζα ας πούμε ή ο ιδιώτης. Άρα τον τραβάει, τραβάει το δημόσιο την πλειοψηφία ως πιστωτής δηλαδή και επομένως αναγκάζει και τους μικροφιλέτες που είναι μέσα στο σύνολο του πακέτου αυτό. Εδώ έχουμε όμως καθαρά οφειλή προς το δημόσιο. Έτσι. Ήθελα να διευκρινίσω αυτό το πράγμα ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι α, εγώ χρωστάω και στην τράπεζα. Δεν μπορώ να μπω. Ναι, αν μέχρι τις 50.000 έχεις και 5.000 ή και 10.000 ακόμη και δεν περνάς τις 50.000, μπορούσε να βεβαίως. Βεβαίως το δημόσιο θα σου πολύ σημαντικό που έτσι το αναφέρεις έτσι, βέβαια, για να γνωρίζουν ποιοι μπορούν. Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέσος όρος των κερδών, προφόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι 6.000 ευρώ και του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησής του, προσαυξημένο κατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας είναι 7.000 ευρώ. Yes. Λαμβάνεται λοιπόν υπόψη, να το τονίσουμε, το μεγαλύτερο, δηλαδή κρατάμε τις 7.000 ευρώ. Ναι, γιατί ο νομοθέτης τι θέλει, θέλει να σου ρυθμίσω, αλλά να δω ποιος είσαι. Το λέω απλά τώρα. Έχεις κέρδη, μάλιστα. Πότε, τα κέρδη σου στην τελευταία τριετία υπάρχουν και ή τουλάχιστον ο μέσος όρος ή και στην τελευταία χρονιά από τα τρία χρόνια. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν λέμε ότι ο συγκεκριμένος πράγματι είναι σε αυτούς που είχε κέρδη και ο μέσος όρος όπως πολύ σωστά το έβαλες είναι 7.000. Επομένως είναι μεγαλύτερο το ποσό αυτό από το σύνολο της τριετίας, όπως το είπες πολύ σωστά. Πολύ σημαντικό, σας τα λέμε πολύ αναλυτικά με τον κύριο Χριστόπουλο, γιατί μας το ζητήσατε για να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε. Άρα, στο μέσο όρο λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή οι 7.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Έτσι. Διαγραφόμενα ποσά. Τώρα. Από τα πρόστιμα λοιπόν, το είπαμε και το έχουμε εξηγήσει, θα το εξηγήσουμε και σε πολύ λίγο και με την κυρία Νικολοπούλου, είναι στα πρόστιμα είναι το 95%, θυμίζουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 3.500 ευρώ, επί το 95%. Θα έχει μία μείωση, ένα ψαλίδωμα, από τις 3.500 θα του διαγραφούν. 3.325 από τα πρόστιμα. Είναι το 95%. Μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Και 85% με ποιο είναι προσαυξήσεις και τόκοι. Το άλλο βάρος που κουβαλάει αυτή η οφειλή και είναι οι προσαυξήσεις και τόκοι. Εξαρτάται τώρα αυτές τις προσαυξήσεις. Γιατί άλλο πρόστιμο, άλλο προσαυξήσεις εξαρτάται τι είδους οφειλή είναι. Φορολογική οφειλή, ασφαλιστική οφειλή. Εδώ λοιπόν το δεύτερο βάρος που κουβαλάει αυτή η οφειλή ήταν 4.200. Εδώ του κάνει πάλι μια σημαντική έκπτωση 85%. Και είναι 3.570. Άρα, του μειώνει από το σύνολο της οφειλής, δεν του πειράζει το κεφάλαιο. Ακριβώς. Είναι από είπαμε από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Δεν θέλει να του δώσει άφεση αμαρτιών από την κύρια οφειλή. Ναι. Άρα, λοιπόν, του αφαιρεί 6.895 και, επομένως, εδώ, σε αυτή την περίπτωση,
από τα 37.700 πρόκειται να ρυθμίσει, αναφερέσουμε αυτό. Γιατί αφαιρούμε αυτά τα διαγραφόμενα ποσά που είναι 6.895, οπότε μένει 30.805 ευρώ. Ναι. Προσέξτε τώρα, 30.805 διά 7.000 που είπαμε ότι είναι το που είπαμε στο μέσο όρο που βγάζουμε των κερδών προφόρων, ναι, των προσβέσεων. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε αυτή η σχέση που υπάρχει και είναι μια άλλη παράμετρος, μια άλλη προϋπόθεση, ότι αυτή την οφειλή που καταλήγει, αν τη διαιρέσεις με αυτό που έχεις την ικανότητα, δηλαδή που είδαμε προηγουμένως στο μέσο όρο των μεγαλύτερο, μάλιστα, πρέπει να βγαίνει μικρότερο του 8. Πρέπει να έχω μια σχέση. Αυτό θέλω να είναι μικρότερο του 8. Άρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτή τη διαίρεση που την κάναμε είναι 4,40. Άρα είναι μικρότερο του 8, λοιπόν. Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Σας δείχνουμε πώς μπορούμε για να βρούμε και να υπολογίσουμε και πώς θα φτιάξουμε τις δόσεις μας. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα το ποσό του διακανονισμού με τις δόσεις, πώς γίνεται ο υπολογισμός των δόσεων. Το 2,75 των κερδών προφόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι 7.000 που είπαμε που βγάλαμε το μέσο όρο, επί 2,75 είναι 192,50 ευρώ, όπως βλέπετε. Ναι, κάνει δύο τεστ εδώ. Λέει δηλαδή, εγώ βάζω ένα 2,1, αυτό το ποσοστό το έχει διαλέξει στο νόμο και στη μία εγκύκλιο, την ασφαλιστική και την άλλη, την 1923, με τη φορολογική εγκύκλιο. Και λέει λοιπόν, αυτό το ποσοστό 2,75 θα μου δώσει ένα ποσό, 192 όπως είπες και 50. Το ποσό με 120, δηλαδή αν σου κάνω 120, θα ήταν το 30 που είπαμε, τελικά 30.805 καταλήξαμε. Που ήταν το καθαρό μείον το διαγραφόμενο ποσό. Θα σου έδινα σύνολο έως 120 δόσεις, τότε θα είχα 257,66. Άρα όμως αυτό το ποσό που έδωσε προηγουμένως είναι μικρότερο. Διότι αν ήταν μεγαλύτερο θα είσαι και αυτό, Σοφία, έτσι. Άρα λοιπόν το 7.000 που είναι ο μέσος όρος των κερδών με το 2,75 που βάζω ένα αυτή 192,50. Είναι μικρότερο λοιπόν, είναι μικρότερο από αυτό που αναλογεί αν είναι 120 δόσεις. Άρα λοιπόν 120 δόσεις θα είναι 257, επειδή το 192 αυτό που είπαμε με το ποσοστό είναι μικρότερο από το 257 θα του δώσει το 120 δόσεις.